Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, το Γιάννη Δραγασάκη, και πλήρως ανανεωμένα ψηφοδέλτια κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικό της ανανέωσης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκαταλείπει για πρώτη φορά την Αλφα Αθήνας και θα είναι υποψήφιος στο Ηράκλειο και τη Λάρισα. Στο νόμο Καβάλας, παρά την αθρώα φυγή στελεχών από το κόμμα, αμέσως μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, η Νομαρχιακή Επιτροπή παρουσίασε την ανανεωμένη κατά τα 4 έκτα λίστα των υποψηφίων για τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την Νομαρχιακή Επιτροπή, οι υποψήφοι βουλευτές που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος στις επικείμενες εκλογές έχουν αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια την αγωνιστικότητά τους, την πολιτική τους συνέπεια στους αγώνες αριστεράς και την υπεράσπιση των κοινωνικών συμφερόντων του τόπου. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καβάλας στις επερχόμενες εκλογές είναι ανανεωμένο κατά τα 4 έκτα σε σχέση με το ψηφοδέλτιο των εκλογών του Ιανουαρίου και πιστεύουμε ότι θα τύχει ευρείας αποδοχής από τους ψηφοφόρους Καβάλας. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Καβάλας θα στελεχωθεί κατά σειρά από τους Δημήτρη Εμμανουηλίδη μέχρι πρώτην ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχθηκε βουλευτής Καβάλας με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και πανεκλέχθηκε στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015. Από το 1983 ως τη συνταξιοδότησή του το 2014 δίδαξε ως φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση, γεγονός που τον κατατάσσει στην κατηγορία των υποψηφίων με τα περισσότερα ένσημα στην αγορά. Εργασίας. Σε αυτό το σιωπηρό κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κοινωνίας και ΣΥΡΙΖΑ η στάση της κοινωνίας θα είναι τέτοια που δίνει, με τα λόγου γνώσεως σας λέω, την προσμονή και της αυτοδυναμίας. Ωστόσο και σε περίπτωση αυτοδυναμίας αυτό δεν σημαίνει αλαζονική συμπεριφορά. Έχουμε επίγνωση ότι στο δύσκολο αυτό ιστορικό σημείο που βρισκόμαστε, όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές μπορούν να συνεισφέρουν. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κώστας Μορφίδης. Εργάζεται επί 31 χρόνια στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μέλος του συνασπισμού από την ίδρυσή του το 1989. Από το 2005 έως το 2013 διατέλεσε γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας, του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενώ κατέβηκε και ως υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές της 20ης Ιανουαρίου. Το μνημόνιο δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα. Το μνημόνιο είναι μια δέσμευση η οποία μας έχει επιβληθεί και την οποία θέλουμε να τελειώσουμε, θέλουμε να απαγκιστρωθούμε από αυτήν. Κάναμε μια συνθηκολόγηση για να μην καταστραφεί η χώρα και την κάναμε πολύ επώδυνα και την κάναμε με πολύ βαριά καρδιά, αλλά μας επιβλήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν παρατήσαμε τα όπλα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Παπαφιλίππου, σπούδασε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχοντας ταυτόχρονα έντονη συνδικαλιστική δράση, από το 1983 μέχρι και σήμερα ασκεί μάχημη δικηγορία. Επί 2 μάλιστα 3 ετίες υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, έχει έντονους δεσμούς με τη γενέτειρά του Ντιθάσο, είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει δώσει το παρόν σε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες αριστεράς από τα ελληνικά του χρόνια έως και σήμερα. Ο ελληνικός λαός, είμαι βέβαιος ότι με την ψήφο του θα αναδείξει και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ ως την επόμενη κυβέρνηση και μάλιστα με αυτοδυναμία, γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί την έξοδο από την κρίση με την κοινωνία και τους πολίτες όρθιους. Ο ελληνικός λαός έχει και κρίση, επίσης έχει και μνήμη. Δεν θα συντελέσει με την ψήφο του στην παλινόρθωση του παλιού εκλογικού, του παλιού πολιτικού συστήματος που εξέθρεψε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Καρατσιουμπάνης. Είναι 31 ετών, οικονομολόγος, διεθνολόγος, απόφυτος του Kingston University και του Πανεπιστημίου των Βρυξελών. Εντάχθηκε στην νεολαία του συνασπισμού το 2001 και εργάζεται ως επιστημονικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου και στην Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015, ενώ κατέβηκε ως υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Καβάλας στις βουλευτικές εκλογές του 2009. Γνωρίζοντας ποια είναι η συμφωνία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνεί, με την οποία εμείς βάζουμε τα μέτρα για να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία λιτότητας που φέρνει η συμφωνία, με τα μέτρα αυτά
που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε ότι μπορούμε να γλιτώσουμε τη λιτότητα που θέλει να μας επιβάλλει η συμφωνία αυτή. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Αναστασία Μιλή, μόλις 29 ετών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του οποίου αποτελεί υποψήφια διδάκτορ. Έχει εργαστεί στο Βιοχημικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και στο Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας. Σήμερα εργάζεται στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέες του Βιστονίδας της Μαρίδας, ενώ είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του και αποτέλεσε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας. Συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο δεν υπάρχουν προσωπικές προσδοκίες. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε με το καλύτερο δυνατόν τρόπο στην εφαρμογή, στη συνέχεια του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε ότι σίγουρα ο καθένας μας και λόγω της καταγωγής μας ίσως να γνωρίζουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για τον τόπο καταγωγής μας, καθώς και για τα θέματα που απασχολούν τις επαγγελματικές μας ενασχολήσεις. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και θα ήμασταν ανεξάρτητα με τη συμμετοχή μας στα ψηφοδέλτια ή όχι. Τέλος, στην έκτη θέση βρίσκεται η Ελένη Δουβλέτη, η οποία είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε κεντρικό βιβλιοπωλείο και αρθρογραφεί σε έντυπα της πόλης. Είναι ενταγμένη στον χώρο της αριστεράς πολλά χρόνια και μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται, όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό στην Καβάλα, να ενδιαφέρομαι για τα προβλήματα των πολιτών και των συνδημοτών εδώ και να βοηθήσω με την παρουσία μου και αντιμετωπίζοντας με τους υπόλοιπους συναδέρφους τα προβλήματα.